5.000 μαθητές και 500 εθελοντές μαζί με τους καθηγητές τους συμμετέχουν στην πρώτη μαθητιάδα που πραγματοποιείται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το απόγευμα της Τρίτης έγινε η λαμπαδιοδρομία της φλόγας από μαθητές γυμνασίου. Στη λαμπαδιοδρομία που πραγματοποιήθηκε στους δρόμους της Κομωτινής, μετήχαν μαθητές της Κομωτινής. Η διαδρομή της φλόγας ξεκίνησε από την ανατολική έξοδο της Κομωτινής και σταμάτησε στην κεντρική πλατεία όπου έγινε η αφή σε ειδικό βωμό που είχε στηθεί, ενώ αρκετός κόσμος βλέποντας τους νεαρούς λαμπαδιοδρόμους σταματούσε για να χειροκροτήσει. Κυριακή από πρώτη σερόν, πέρασε από Δράμα, Σάνθη, Αλεξανδρούπολη και τώρα είναι εδώ. Η μαθητιάδα έρχεται για πρώτη φορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την ευθύνη της διοργάνωσης φέρουν η Κομωτινή, στην οποία θα διεξαχθεί η πλειοψηφία των αθλημάτων σήμερα και αύριο, σε συνεργασία με την Καβάλο, όπου θα διεξαχθούν τα αθλήματα της θάλασσας την Παρασκευή 5 Μαΐου. Τη διοργάνωση διαχειρίζονται από κοινού η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.